Περαιτέρω το θέμα, ο Υπουργός Παιδείας Πρόδρομος Προδρόμου. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Φαίνεται ότι ο κόσμος αντιδρά για το θέμα της μάσκας, ιδιαίτερα όσον αφορά τους μαθητές του Δημοτικού, και αντιδράσεις έχουμε και οργανωμένα από τους γονείς, από τους συνδέσμους γονέων, ενώ υπάρχει και αυτή η σύσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για μη χρήση μάσκας από παιδιά κάτω των 12 ετών. Κοιτάξτε, βεβαίως είμαστε ενήμεροι και για τις αντιδράσεις. Ούτως ή άλλως, όλη την διάρκεια που αντιμετωπίζουμε την επιδημία, έχουμε ακούσει κατά καιρούς πάρα πολλές αντιδράσεις. Είναι πολύ δύσκολο να προσαρμοστούμε και βεβαίως και εγώ ίδιος καταλαβαίνω, αν ήταν στην δική μας βούληση, κανένα δεν θα ήθελε να χρησιμοποιεί μάσκες. Όλοι σίγουρα καταπονούμαστε και τις φορούμε. Όμως, να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Οι αποφάσεις αυτές για τα υγειονομικά θέματα δεν είναι αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας. Εμείς εφαρμόζουμε το πρωτόκολλο το οποίο μας έχει συστήσει το Υπουργείο Υγείας, οι ιατρικές υπηρεσίες, οι οποίες έχουν και τη συνδρομή της ειδικής επιστημονικής ομάδας, της γνωστής ομάδας των επιδημιολόγων. Οι εκάστοτε οδηγίες που δίνονται εφαρμόζονται από το Υπουργείο Παιδείας. Δεν είναι θέμα του Υπουργείου Παιδείας να έπαιρνε μια διαφορετική απόφαση. Στη συνεδρίαση που έγινε του Υπουργικού Συμβουλίου, από το Υπουργείο Παιδείας υπήρξαν εναλλακτικές προτάσεις. Υπήρξε και πρόταση για τη χρήση μάσκας άνω των 12 ετών, δηλαδή από τη μέση εκπαίδευση και πάνω. Η τελική απόφαση όμως, με τις κατευθύνσεις που μας δίνει το Υπουργείο Υγείας, και δεν θα κρίνω εγώ. Παρακολουθούμε βεβαίως με ενδιαφέρον και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και το Ειδικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση ασθενειών και την πρόληψη νοσημάτων. Τα παρακολουθούμε όλα. Είμαι σε διαρκή επικοινωνία και με τις 26 άλλες χώρες, τους Υπουργούς Παιδείας. Ξέρουμε σε κάθε χώρα τι θα εφαρμοστεί. Υπάρχουν διαφορές. Αλλού είναι το ένα, αλλού είναι το άλλο. Άρα τυχόν αναθεώρηση της παρούσας κατάστασης θα εξαρτηθεί από τους επιδημιολόγους και τις συστάσεις που θα λάβετε κι εσείς, αντιλαμβάνομαι, από το Υπουργείο Υγείας. Ωστόσο, εσείς τι θα προτείνετε στους καθηγητές? Να είναι αυστηροί με τα παιδιά για την χρήση της μάσκας? Πώς θα αντιμετωπίσετε την κατάσταση αύριο και τυχόν παραβάσεις κάποιων μαθητών? Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα αυστηρότητας. Η επισήμανση που έγινε είναι ότι αυτή τη στιγμή το υγειονομικό πρωτόκολλο που ισχύει προβλέπει την χρήση μάσκας σε παιδιά σε ηλικίες άνω των 6 ετών, σε διάφορους χώρους. Και αν θέλετε, περισσότερο ήταν η συνοχή με αυτόν τον τρόπο λειτουργίας που έφερε και την απόφαση για τα σχολεία. Στα σχολεία βεβαίως το ξέρουμε ότι είναι διαφορετικό. Είναι αρκετές οι ώρες, η ομάδα των μαθητών είναι μια σχετικά ομοιογενής και ελεγχόμενη ομάδα. Θα μπορούσε να ήταν άλλες οι αποφάσεις, αλλά εγώ δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά ούτε των γιατρών ούτε των εμπειρογνωμόνων. Εμείς συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο Υγείας και επειδή έχω ακούσει και κάποια σχόλια για την ειδική εκπαίδευση... Θα σας ρωτούσα από αυτού, θα γίνουν ρυθμίσεις και εξαιρέσεις για την ειδική εκπαίδευση, κύριε Υπουργέ? Νομίζω ότι θα ήταν καλά όσοι ενδιαφέρονται, και πολύ καλά κάνουν και ενδιαφέρονται, γιατί χρειάζεται ιδιαίτερο ενδιαφέρον η ειδική εκπαίδευση, να είναι και ενημερωμένοι, γιατί στο Υπουργείο Παιδείας έχουμε κάνει ειδικές διευθετήσεις, έχουν γίνει συσκέψεις με τα ειδικά σχολεία, με τις διευθυντικές ομάδες των ειδικών σχολείων, με όλα τα στελέχη μας, ούτως ώστε να βελτιώσουμε και να ενισχύσουμε τα ειδικά σχολεία. Ενώ ταυτόχρονα έγινε και γίνεται συζήτηση και διαβουλεύσεις και με τις ιατρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, ούτως ώστε στα ειδικά σχολεία να είμαστε βέβαιοι ότι και θα εφαρμόσουμε μέτρα προφύλαξης τα οποία είναι κατάλληλα και προσαρμοσμένα κάποτε, αλλά ταυτόχρονα και ότι τα ειδικά σχολεία θα λειτουργήσουν ούτως ή άλλως, ό,τι και αν γίνει, ως προς τις θεραπείες των παιδιών. Γιατί... Ένα τελευταίο ερώτημα θέλω να σας κάνω. Έχετε ανακοινώσει ήδη ότι προτίθεστε να ακολουθήσετε την διενέργεια πολλών τεστ στα σχολεία. Αυτό θα αφορά μαθητές, θα αφορά εκπαιδευτικούς, και πόσα τεστ θα γίνουν άμα το άνοιγμα των σχολείων με τον καλό? Βεβαίως, είναι μέρος των υγειονομικών πρωτοκόλων που θα εφαρμόσουμε για την επαναλειτουργία των σχολείων, για τη νέα σχολική χρονιά. Αυτά τα πρωτόκολλα σε λίγες μέρες. Αυτές τις μέρες επικαιροποιούνται, τελειοποιούνται και μετά τις τελευταίες αποφάσεις θα κοινοποιηθούν, θα εκδοθεί ενημερωτικό έντυπο για όλους τους γονείς
Και βέβαια προβλέπεται ένας μεγάλος αριθμός διαγνωστικών ελέγχων, τεστ, κάπου 15-16.000 είναι ο προγραμματισμός, θα καλύπτει και εκπαιδευτικούς και μαθητές και μαθήτριες, δειγματοληπτικά βεβαίως πάντα, αλλά με ένα πολύ μεγάλο σε σχέση με τον πληθυσμό δείγμα, γιατί θέλουμε να έχουμε πληροφόρηση, να δίνουμε πληροφόρηση στις ομάδες των ειδικών για να μπορούν να παρακολουθούν την υγειονομική ασφάλεια. Τα τεστ θα γίνουν και στην δημόσια και στην ιδιωτική εκπαίδευση, όπως έγινε και την προηγούμενη φορά τον Μάιο. Μάλιστα. Κύριε Προδρόμου, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κάθε ημέρα που περνά, η ανησυχία για την